μου, καλησπέρα. Κυριακή έφτασε, Κυριακή απόγευμα και πάμε ολοταχώς για ξύρισμα παραδοσιακότατο. Θα ξεκινήσω τα σημερινά προϊόντα μου από τη μηχανή. Σόλιγγεν, βακελίτης, δεν χάνω ποτέ. Χάρτινο κουτάκι με πληροφορίες στο πλάι που μας λέει μόνο ότι υπάρχει μια ξυριστική μηχανή και ανοίγοντάς το βγαίνει μια βακελιτένια σλάμ μηχανή Globusman α47. Έχω πληροφορίες πως είναι αρκετά επιθετική, δεν την έχω δοκιμάσει, θα είναι πρώτη φορά εδώ στο βίντεο. Τριών τεμαχίων φυσικά. Σαν semi-slang μου κάνει. Θα τη δω και στο ξύρισμα. Top cap. Και πολύ ωραία λαβή. Εδώ η τρυπούλα στο κουτί. Προφανώς είναι για να ξεχωρίζουν το χρώμα. Διότι έβγαινε και σε λευκή. 45 με 47 οι χρονολογίες που έβγαινε η συγκεκριμένη μηχανή στο Solingen. Η Globusman εταιρεία η οποία περισσότερο κατασκευάζε μαχαίρια, αλλά δίπλα στα μαχαίρια πετούσαν και ξυριστικές μηχανές. Στο τέλος του ξυρίσματος, TAR After Shave Lotion, και αυτό γερμανικής προέλευσης. Αυτό εδώ το γυάλινο μπουκαλάκι, πίσω πληροφορίες στο αυτοκόλλητο. Πίσω είναι στα ελληνικά και μπροστά είναι στα γερμανικά. Αρωματάκι σαν λεμονάκι, αλλά το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, έτσι μου βγάζει και λίγο χαμομήλι, πολύ ωραίο και απαλό aftershave. Πινέλο συνθετικό από την Omega. Πολύ μαλακή τρίχα. Και σαπούνι Goodfellas ούβα μύρτιλο. Πάρα πολύ ωραίο σαπουνάκι και εξαιρετική. Πολύ πολύ ωραία μυρωδιά, καθαρή μυρωδιά. Λοιπόν, θα περάσω την Άστρα. Όχι, δεν θα περάσω Άστρα, θα περάσω Νάσετ σε δεύτερη χρήση, την τοποθετώ και έρχομαι από την άλλη. Οπλισμένη πλέον με την Νάσετ σε δεύτερη χρήση, επαναλαμβάνω, φαίνεται όντως επιθετική μηχανή. Βέβαια, ξαναλέω με τους βακελίτες, θα πάω πολύ πολύ καλά. Κάνει μπαμ η μηχανή ότι είναι γερμανική, χωρίς να γράφει κάποιο στοιχείο εταιρείας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα είχα την διάθεση να βάλω σχεδόν καυτό νερό. Δεν ξέρω γιατί σπανίζει αυτή η επιθυμία μου. Το σαπούνι απλώς θα το ρίξω στο νεράκι και θα το δουλέψω ως stick. Βρέχω και λίγο πινέλο και ξεκινάω.
αρπάζει πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο. Έβαλα και αρκετό. Λοιπόν, βρέχω τη μηχανή μου και δεν έχει και. Απίστευτο ξύρισμα. Εδώ βέβαια στα μάγουλα που είναι τα εύκολα σημεία δεν την ένιωσα απειλητική τη μηχανή, ίσα ίσα. Και ο ήχος που έχω στα αυτιά μου δεν είναι απειλητικός. Βακελίτης, το έχω ξαναπεί, έχει έτσι μια ιδιότητα να βεντουζάρει στην επιδερμίδα. Κάνει πολύ έτσι ξύρισμα κοντά, πώς να το πω, πώς να το εξηγήσω. Οι βακελιτένιες μου αρέσουν πάρα πολύ και μου ταιριάζουν πάρα πολύ. Είναι φοβερές. Πίστευτο. Για να ξεπλύνω. Αποτέλεσμα πρώτου χεριού εκπληκτικό. Τώρα το σαπουνάκι έχει τρομερή ολισθηρότητα. Είναι πραγματικά ξεχωριστό. Το χέρι το δικό μου, το άπλωμα, και πάμε τώρα για τα μερεμέτια, μιας και στο πρώτο τα καθάρισε όλα. Η μηχανή ζωγραφίζει. Δεν πιέζω καθόλου. Μα καθόλου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Είναι σαν να χαϊδεύω το δέρμα μου. Κι όμως είναι φοβερή.
Λοιπόν, τρίτο χέρι. Ξεπλένω και έρχομαι ξανά. Παρ για τελείωμα, αν θέλετε παγώστε την εικόνα και διαβάστε, πιστεύω να φαίνεται. Ωραίες οι οδηγίες για να χρησιμοποιήσεις το aftershave. Wunderbar. Εξαιρετικά, εξαιρετικά, φοβερά. Τάρ Γερμανία. Ωμέγα πινελάκι συνθετικό. Ούβα μύρτιλο σαπουνάκι. Εξαιρετικό. Είναι μια επιλογή που δεν θα απογοητεύσει κόσμο. Δηλαδή είναι σαπούνι που δεν φοβάσαι να πεις τον άλλον πάρτο. Πάρτο με κλειστά τα μάτια. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαπουνάκι. Τα έχει όλα. Και Γερμανίδα φίλη μας, εκπληκτική, σλαντ, σέμι σλαντ θα την πω εγώ, βακελιτένια μηχανή, Globus One, φοβερό ξύρισμα, φοβερό αποτέλεσμα, όλα ήταν εξαιρετικά. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Έως τότε να είστε όλοι καλά, για χαρά.